Salite de todo. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος επενδυτικός νόμος έρχεται να δημιουργήσει συνθήκες επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και με ιδιαίτερη στόχευση στη δημιουργία νέων θέσεων και σταθερών θέσεων εργασίας. Αυτή ακριβώς η αλλαγή κατεύθυνσης αποτελεί και τη βασική του διαφορά από τα προηγούμενα πλαίσια. Με το νέο αυτό θεσμικό σχήμα απομακρυνόμαστε από τη λογική των φαραωνικών επενδύσεων, απομακρυνόμαστε από την επένδυση σε τομείς που δεν παράγουν νέες θέσεις εργασίας και κυρίως αναζητούμε την αναδιάταξη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Πλεονεκτήματα τα οποία δεν είναι άλλα από το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και τις αστήρευτες δυνατότητες ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής σε συνδυασμό με μια ορθολογική τουριστική ανάπτυξη. Με αυτές τις πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ο νέος αναπτυξιακός νόμος εισάγει ουσιαστικές καινοτομίες. Τίθενται για πρώτη φορά όρια σε σχέση με την ενίσχυση των πολύ μεγάλων επενδύσεων. Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου το συντριπτικό ποσοστό των επιδοτήσεων πήγαινε σε ελάχιστες, πολύ μεγάλες επενδύσεις, με το παρόνομο σχέδιο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τους βασικούς συντελεστές της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα ενισχύεται η συνεργατική οικονομία σε όλες τις εκφάνσεις. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν ιδιαίτερη στήριξη είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο του συνεργατισμού. Συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και επιχειρησιακές συστάδες αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και να τις προσδώσουν κοινωνική ανταποδοτικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θέτει ένα οριζόντιο στόχο που διαχέεται σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας. Ο στόχος είναι σαφής. Η οικονομία πρέπει να παραγάγει ξανά. Ο αγροδιατροφικός τομέας πρέπει να ενισχυθεί και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Το νέο πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματικότητας δεν βασίζεται αμιγώς στη λογική της επιδότησης, όπως συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν. Αν ανατρέξει κανείς τα στατιστικά των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, θα δει ότι για να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας έπρεπε να υλοποιηθεί κατά μέσο όρο περί το 1 εκατομμύριο ευρώ επενδυτικής δαπάνης. Αυτό συνέβαινε πολύ απλά διότι οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι ενίσχυαν τερατώδεις επενδύσεις σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επενδύσεις δηλαδή οι οποίες απορροφούσαν πολύ μεγάλα ποσά επιδοτήσεων, χωρίς να προσφέρουν την αντίστοιχη κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα. Σήμερα η λογική αυτή αλλάζει. Ο νέος νόμος συνδυάζει τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για την έναρξη ή την επέκταση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη βιωσιμότητα της επένδυσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι, επιχειρήσεις που επενδύουν σε σταθερά και βιώσιμα σχέδια μπορούν να στηριχθούν και μέσω χρηματοδότησης και μέσω φοροαπαλλαγών και μέσω επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούν. Παράλληλα με αυτό το νέο πλαίσιο εισάγονται και μια σειρά από σημαντικές αλλαγές και σε σχέση με τη μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και σε ό,τι αφορά την επίλυση πολύ σημαντικών εκκρεμωτήτων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Επιχειρείται έτσι η επανεκκίνηση μια σειρά επενδυτικών σχεδίων του παρελθόντος, τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν έγκαιρα. Ταυτόχρονα εισάγεται ένα νέο πλαίσιο πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο σε σχέση με την υπαγωγή στο νέο νόμο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται σαφές ότι με την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ξεκινά ένας νέος κύκλος για την οικονομία της χώρας. Η στήριξη της υγιούς επενδυτικής προσπάθειας, η στόχευση στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση, ο κοινωνικός και οικονομικός συνεργατισμός αποτελούν ξεκάθαρα αποτυπώματα της κυβερνητικής προσπάθειας της αριστεράς. Με αυτά τα χαρακτηριστικά μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης βασισμένου στην κοινωνική ανταποδοτικότητα, στο σεβασμό του περιβάλλοντος, στην προστασία των φυσικών πόρων και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να προωθήσουμε και παρά τις πολλές και υπαρκτές δυσκολίες θα τα καταφέρουμε. Όσο και αν ορισμένοι δεν μπορούν ακόμα να το καταλάβουν, εμείς λέμε ξεκάθαρα στους πολίτες ότι θα προχωρήσουμε. Ότι η αριστερά μπορεί να δώσει δυναμικές απαντήσεις και ότι το δικό μας μοντέλο, ακόμα και σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, έχει και θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, την κοινωνική πρόοδο και την προστασία της εργασίας και των κοινωνικών αγαθών. Με αυτή την πηξίδα θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.